Κάποιοι συνάδελφοι μου λένε, είχα πατήσει επανυπολογισμό και κάνω, μου γίνεται το χρέος μεγαλύτερο. Παρέχει τη δυνατότητα σε όλους, ακόμα και αν έχουν πατήσει οριστική υπομονή. Ενημερωτική ημερίδα για τα ασφαλιστικά ζητήματα πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. Για την αναγκαιότητα αυτής της ημερίδας μίλησε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Ιωάννα Χατζιαντωνίου, που αναφέρθηκε και στον κύριο Κουτσόλαμπρο. Σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος διοργάνωσε μια ενημερωτική ημερίδα για τα ασφαλιστικά ζητήματα, ασφαλιστικές φορές, θέματα συνταξιοδότησης και εν ώψη και των νομοθετικών εξελίξεων που θα υπάρξουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήταν προσκεκλημένος μας ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών. Είναι ασφαλιστικός σύμβουλος του Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος εμείς των δικηγόρων της Ελλάδας και προϊστάμενος νομικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Ο κ. Κουτσόλαμπρος, θα μιλήσω για τον εισηγητή, τον κ. Κουτσόλαμπρο, ο οποίος είναι ο ειδικός σε αυτά τα θέματα, ασχολείται αποκλειστικά με το ασφαλιστικό και καθημερινά απαντά σε απορίες συναδέλφων από όλη την Ελλάδα, είτε μέσω μηνυμάτων είτε μέσω Facebook. Και το θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς συναδέλφους, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι στο επάγγελμα από τα 15 χρόνια και πάνω, είναι το θέμα της συνταξιοδότησης εν ώψη των ασφαλιστικών κλάσεων, οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν με το νέο έτος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, θα υπάρχουν 5 ή 6 ασφαλιστικές κλάσεις, από την κατώτερη μέχρι την κατώτερη θα είναι 210 ευρώ για αυτούς που είναι πάνω από 5 ετία στο επάγγελμα, και θα φτάνει μέχρι τα 566, θα είναι ανταποδοτική σύνταξη. Οπότε όλα αυτά τα θέματα και κάποια άλλα, όσον αφορά τη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία πήρε παράταση μέχρι 35 του 2020, για όλα αυτά λοιπόν τα θέματα ενημέρωσε σήμερα ο κ. Κουτσόλαμπρος και έλυσε πάρα πολλές απορίες μας. Το πώς διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και οι συντάξεις κλήθηκε να εξηγήσει ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ασφαλιστικού της Ολομέλειας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Σήμερα κάνετε μια ενημερωτική, πραγματοποιήσετε μια ενημερωτική ημερίδα στο Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης. Ποια θέματα κληθήκατε να απαντήσετε και τι είναι αυτό που ενδιέφερε περισσότερο τους παραβρισκόμενους? Αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους είναι το πώς διαμορφώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές μας και οι συντάξεις μας μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσαν ένα μεγάλο μέρος του νόμου 4387, του λεγόμενου και νόμου Κατρούκαλου. Επίσης, δεύτερο μεγαλύτερο μέρος των απορριών που είχαν οι συνάδελφοί μου ήταν το θέμα των ρυθμίσεων των 120 δόσεων, η οποία ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι 31 Πέμπτου του 2020. Έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που οφείλουν και αυτό δείχνει ότι θα πρέπει και η πολιτική ηγεσία να εξετάσει το ζήτημα των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει αδυναμία σε ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων να πληρώνουν και τις σημερινές χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές. Πού χωλένουν και τα δύο ζητήματα, αφενός οι ασφαλιστικές κλάσεις και αφετέρου οι 120 δόσεις? Φαίνεται ότι με το καινούργιο σύστημα η ελάχιστη εισφορά από 185 θα πάει στα 220, που σημαίνει μια αύξηση περίπου 20% για τους συναδέλφους μας, που ήδη καλούνται να πληρώσουν και το ΕΤΑΕΠ, ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης μαζί με τα αναδρομικά τους, και τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Έτσι έχουμε μια συνολική υποχρέωση που ξεκινάει από τα 300 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 500. Ένας νέος δικηγόρος, αν έχεις και οφειλές που έχεις ρυθμίσει, έτσι ένας νέος δικηγόρος και ένας μεσαίος δικηγόρος που δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Άρα πρέπει να δει η πολιτεία πρώτον να μην αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές, να παραμείνουν στα επίπεδα τουλάχιστον για μερικά χρόνια της κρίσης, και δεύτερον να αποσυνδέσει την τήρηση της ρύθμισης από την καταβολή των τρέχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μας ξεκινάει να μπει στη ρύθμιση και δεν μπορεί να ολοκληρώσει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει και τα δύο ποσά, και των ρυθμίσεων και των τρέχουσών εισφορών. Για την Επιτροπή Ασφαλιστικού της Ολομέλειας που λειτουργεί και ενημερώνει τους δικηγόρους, μίλησε ο κύριος Κουτσόλαμπρος. Η αναγκαιότητα της σημερινής ημερίδας ήταν αφενός για να ενημερωθούν, αλλά και αφετέρου γιατί ήδη εσείς δέχεστε και μέσω Facebook και μηνυμάτων, νομίζω, αρκετές απορίες από τους συναδελφούς. Εμείς οι δικηγόροι
Έχουμε καταρχήν λειτουργεί από την Ολομέλεια μια επιτροπή ασφαλιστικού που, στην οποία εγώ είμαι επικεφαλής και συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι ειδικοί. Επεξεργαζόμαστε όλα τα ζητήματα και δίνουμε απαντήσεις στους συναδέλφους. Παράλληλα διατηρούμε ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και σε όλα τα υπόλοιπα και με ομάδες μηνυμάτων μέσω των οποίων λύνουμε πάρα πολλά καθημερινά προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μας. Θα πρέπει να πούμε ότι το έλλειμμα που υπάρχει στην ενημέρωση των δικηγόρων και των λοιπόν ασφαλισμένων προσπαθούμε εμείς σαν δικηγορικοί σύλλογοι να το λύσουμε απαντώντας ειδικοί πλέον της κοινωνικής ασφάλισης στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και στα προβλήματα που έχουν οι ασφαλισμένοι μας με τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ.